Λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα άλλαξα μηχανή με την οποία θα τραβήξω το βίντεο και δεν ξέρω πώς θα βγει και αν θα βγει καλό κτλ. Τέλος πάντων, μετά από απαίτηση του φίλου Οπ, του φίλου Άρη Κέι Κάπα από τη Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε μία μικρή παρουσίαση σε δύο μηχανές Fuji. Η μία είναι η X-Pro1 και η άλλη είναι η X100S, η καινούργια, η οποία αυτή τη στιγμή βγαίνει στα μαγαζιά, στους dealers σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Εγώ την πήρα πριν από 10 μέρες την X100S, είναι αυτή εδώ. Αυτό εδώ είναι το κουτί. Είναι πάρα πολύ ωραία μηχανή, είναι με fixed φακό, 35 χιλιοστά. Την πήρα από εδώ από την Κορέα, 1.400.000 κορεάτικα won. Και εντάξει, εδώ έχει τα κλασικά τα CD και τις φυλακίες. Και θα περάσουμε λοιπόν να δείξουμε αυτήν εδώ, όπως και να δείξουμε τη μεγάλη της αδελφή, την X-Pro1, η οποία είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, έχω αρκετά αξεσουάρ, ειδικά για την X-Pro1, την οποία την πήρα τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο, δεν θυμάμαι, στην Ιαπωνία. Αυτή έχει βγει πέρυσι, το 2012. Είναι ενός έτους δηλαδή η κάμερα, πάνω κάτω. Έχει κάποια θέματα με την εστίαση, τα οποία θα τα μιλήσουμε σε λίγο. Είναι πολύ ωραία μηχανή, αλλά έχει θέματα με την εστίαση. Γι' αυτό το λόγο η επόμενη που θα βγει, η X-Pro2 ή η X-Pro1S, θα είναι πάρα πολύ καλή. Αυτή που βλέπετε εδώ είναι η θήκη της Fuji, η original, η μαύρη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την... Έχουμε πει 2,5 λεπτά και το βίντεο είναι 30 λεπτά, οπότε πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να προλάβουμε. Αν και θα πω αρκετά πράγματα για την κάθε μηχανή, οπότε... Λοιπόν, αυτή είναι η θήκη, είναι μαύρη, ολόμαυρη, δερμάτινη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μέσα έχει... το δέρμα της είναι, ας το πούμε, σουέτ. Απ' έξω είναι μαύρο σκληρό δέρμα, είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια δεν βοηθάει πάρα πολύ να βάλεις το φακό με το lens protector μπροστά, με το, πώς το λένε αυτό, με το, τώρα μου ξεφεύγει, με το τέλος πάντων το προστατευτικό για το φακό μπροστά. Ας τη βγάλουμε τη μηχανή από το τέτοιο, από τη θήκη. Τώρα δεν ξέρω αν βλέπετε και καλά, άλλαξα μηχανή γιατί η άλλη Nikon που τραβάω, η V2, έχει τελειώσει η μπαταρία, τελειώνει η μπαταρία. Έχω δύο μπαταρίες βέβαια, αλλά η δεύτερη είναι ολοκένουργια και δεν έχω φορτίσει. Λοιπόν, αυτή είναι η θήκη, η X-Pro1. Τώρα δεν θυμάμαι, αυτή η θήκη πρέπει να έχει 150 με 200 ευρώ. Περίπου 150 ευρώ στην Ιαπωνία. Στην Ευρώπη πρέπει να έχει 200. Εντάξει, λοιπόν, την αφήνουμε στην άκρη, τη θήκη, και συνεχίζουμε. Πιάνουμε τη μηχανή, έτσι, να δούμε τι μπορούμε να δείξουμε. Λοιπόν, η μηχανή έχει τα εξής, παίρνει βέβαια, είναι σε στυλ rangefinder, δηλαδή έχει αυτό εδώ το viewfinder εδώ, το οποίο είναι optical viewfinder, έτσι. Αυτό είναι hybrid το viewfinder, δηλαδή είναι optical και electronic. Οπότε έχεις αυτό εδώ το κουμπί, εδώ μπροστά,
το οποίο αυτό το κουμπί το κάνεις έτσι, κλικ, και σε αλλάζει ανάμεσα σε optical και σε electronic viewfinder. Το optical viewfinder βέβαια είναι άλλο πράγμα να το χρησιμοποιείς, δηλαδή είναι μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ευχάριστηση, βλέπεις πάρα πάρα πολύ καλά. Εδώ μπροστά έχει τους διακόπτες για το single, το continuous και το manual, θα πούμε για αυτά σε λίγο. Αυτό εδώ είναι το flash assist lamp. Απάνω έχει την υποδοχή για το flash, τα σήματα της Fuji, το turning knob για την ταχύτητα και για το aperture, για το διάφραγμα. Εδώ είναι το που το γυρίζει δεξιά αριστερά, το on off, το exposure compensation, το function button, το οποίο το πατάς και συνήθως έχει το ISO σεταρισμένο, δηλαδή το πατάς και μετά γυρίζεις εδώ το turning knob. Αυτό εδώ για να αλλάξεις το ISO, και από πίσω βλέπουμε τι έχει η μηχανή όσο μπορούμε να δούμε, γιατί τα βλέπω σκοτεινά τα πράγματα εδώ. Αριστερά εδώ έχει τα κουμπιά Drive AE και AF. Αυτά εδώ τα δύο που έχει δίπλα στο viewfinder είναι ο sensors για το μάτι, όταν πηγαίνεις δηλαδή το μάτι σου κοντά. Από εδώ πηγαίνει εδώ το viewfinder, γράφει Made in Japan εδώ, κάποια κουμπιά δεξιά, exposure lock και autofocus lock δεξιά, κάτσε να δω, εστιάζει σωστά η μηχανή ή όχι. Δεν τη βλέπω να εστιάζει σωστά. Θα σπάω τώρα. Θα κάνω θάλασσα.